Συνέγινές μου, πολεμιστές Ελλάνοι, Ελλάνιο έθνος, μεγάλη μου τιμή και άπειρο σεβασμό που παρευρεθήκατε με την ένωσή σας, με τη θέλησή σας, με τη βούλησή σας, με πλήρη επίγνωση και κατανόηση στο δικαστήριο το οποίο το παρακράτος θα έλεγα και όχι το κράτος, γιατί κράτος είμαστε εμείς και η δύναμη είναι δικιά μας, προσπαθούσε για δεύτερη φορά με παράνομους τρόπους να τεινάξει από πάνω του την ευθύνη των 600 δις και όλα αυτά που έπρεπε να έχει κάνει αλλά δεν έχει κάνει, βάσει νόμου συντάγματος, όχι μόνο ελληνικού αλλά και παγκόσμιου συντάγματος. Είδατε συνέλληνες, η ένωσή μας τι δύναμη έχει. Φανταστείτε όσο θα δυναμώνει και όσο θα σε συσπυρωμένη, ενωμένη στον ίδιο στόχο και σκοπό, με όλες τις διαφωνίες και τις αντιρρήσεις και τις αντιθέσεις και τις αντιστροφές που πρέπει να έχετε ως δημιουργήματα, γιατί κανένα δημιουργήμα δεν είναι ίδιο. Είναι ίδιο στη βάση της ίδιας ουσίας. Και αυτό μας κάνει ανθρώπους. Αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι, θα ήμασταν ρομποτάκι ή υβρίδια από την ίδια μηχανή, χωρίς νόηση και χωρίς ελεύθερη βούληση. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβετε τη δύναμη του έθνους, τη μοναδική φορά αλλά και ευκαιρία που έχουμε να ενωθούμε και πως όχι μόνο στο μήνα αλλά και σε όλες τις Ελλάνιες αποστολές, όλες οι αποστολές που έγιναν, οι τεράστιες, όπου ποτέ δεν χάσαμε σε καμία αποστολή. Όταν η Ελλάνια δημιουργία κατέβηκε για αποστολή, δεν έχασε ποτέ, απλά οι άνθρωποι δεν βλέπουν τα σημάδια αλλά δεν βλέπουν και τις εξελίξεις και απομυθοποιούν πολλά πράγματα που δεν θα έπρεπε να απομυθοποιούν. Αυτό είναι ένα ελάττωμα, θα έλεγα, της μνήμης των ανθρώπων. Γι' αυτό πρέπει πρώτα να θυμόμαστε τι έχει γίνει, πώς έχει γίνει και τα σημάδια είναι γύρω μας. Να αποβάλουμε την αντινόηση και το μεγάλο πόλεμο, αλλά επιβάλλεται ο πόλεμος. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαμε ανέλυξη, δεν θα είχαμε νίκη. Θα ήταν όλα μια τυποποιημένη μηχανή σαν αυτή όλων των αποστατών. Κάτι που ο άνθρωπος δεν προσφέρεται. Η δημιουργία έχει τόσο διαφορετικότητα και από αυτή τη διαφορετικότητα είναι η αρμονία. Άλλωστε η αρμονία αυτό είναι διαφορετικά πράγματα, συνθέσεις, συνδέσεις, συχνότητες φέρουν την αρμονία. Δεν είναι η ίδια η αρμονία, όπως έχω πει, ακόμα και οι κολόνες του Παρθενώνα είναι διαφορετικές. Δεν έχουν ίδιο μήκος, αν τις μετρήσετε, πλάτος. Είναι διαφορετικές, αλλά αυτό είναι η αρμονία. Διαβάστε καλά, αν θέλετε, την αξία της αρμονίας. Δεν είναι η αρμονία να είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά στο στόχο, στο σκοπό και στη βάση είμαστε οι ίδιοι. Και είμαστε και ίσοι. Θα πω απείρη τιμή και σεβασμό. Είναι καθήκον όλων μας. Θέλω να δείτε τη δύναμή σας. Πρέπει να συστρατευτείτε χιλιάδες. Και πρέπει τώρα που πήρατε το έπαθλο για δεύτερη φορά και όπου το καθεστώς γονάτισε μπροστά σας, να ενωθείτε όλοι. Να ανοίξετε παντού γραφεία. Πρέπει να καταλάβετε όλοι σας. Μην περιμένετε να καταλάβουν οι γνωστοί σας, όπως έχω πει. Οι γνωστοί σας είναι πάντα σε ένα περιβάλλον που θα αντιπαλεύετε μαζί σας. Υπάρχει χιλιάδες κόσμος εκεί έξω. Χιλιάδες κόσμος είναι σαν αυτό που έκανα εγώ. Εγώ δεν φώναξα κανένα γνωστό. Δεν πήρα μαζί μου κανένα γνωστό. Αντιθέτως, οι γνωστοί μου με αντιπάλεψαν, ζήλεψαν, έβγαλαν φθόνο, έβγαλαν κακιά γλώσσα, έβγαλαν τις κοπριές τους. Γιατί έτσι έχει στηθεί χιλιάδες χρόνια όλες οι σχέσεις των ανθρώπων. Δεν είναι τυχαίο που οι αποστατικές δυνάμεις έχτισαν και χάραξαν και με φυτεύματα πολλά τις σχέσεις των ανθρώπων, τον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπων και της νόησής τους, που απέβαλαν και την νόησή τους. Έτσι τώρα λοιπόν πάμε σε μια μεγάλη ανατροπή, σε μια μεγάλη αλλαγή σκέψης. Αυτή η αλλαγή σκέψης, ο τρόπος που θα νοήσουμε και ο τρόπος που θα πρέπει να φερόμαστε ή να συμπεριφερόμαστε, και θα εξηγήσω τη συμπεριφορά σε μια άλλη εκπομπή, γιατί αυτό είναι η συμπεριφορά, δεν είναι να λες ευγενικές κουβέντες ή ευγενικές λέξεις, που δεν υπάρχουν ευγενικές λέξεις, γιατί μόνο το γένος είναι ευγένος,
δίκαιο γένος και όχι καλό-κακό, γιατί δεν υπάρχει καλό και κακό όπως το έχω εξηγήσει. Υπάρχει μόνο δίκαιο και άδικο. Είμαι ο μόνος στον πλανήτη που μιλάω για δίκαιο και για άδικο, και όλοι στον πλανήτη μιλάνε για καλό και για κακό. Αυτή είναι μια εφεύρεση του παγκόσμιου αποστατικού καθεστώτος δυναστεία των ανθρώπων, βάζοντας ταμπέλες καλό και κακό. Δεν υπάρχει καλό και κακό για τη δημιουργία, υπάρχει δίκαιο και άδικο. Το κάνω το καλό γιατί έτσι λέει ο νόμος ή έτσι μου το επιβάλλανε, αλλά τελικά εγώ κοιμάμαι ήσυχος, δεν υπάρχει, είναι ταμπέλα. Στο όνομα του καλού ή του κακού χτίστηκαν αποστατικοί δαίμονες και θεοί και ψευτοθεότητες και ψευτοάγγιοι και ψεύτικα θαύματα και ψεύτικη ζωή. Καλό είναι τελικά έτσι που κάνει τα εμβόλια, κύριε γιατρέ, τα οποία σκοτώνουν τον κόσμο. Αφού το λέει λοιπόν ο νόμος, αφού είναι όλα καλά. Εσύ, κύριε δικαστά, βάσει του συντάγματος δεν έχεις ηθικό. Ό,τι σου λένε οι σκιές, ό,τι κάνεις. Καλό κάνεις. Εσύ, αφού σου πάνε σε διατάξει, εσύ, κύριε συγγνώμη, πήρες εντολή ή διαταγή να σκοτώσεις, να κάνεις, να βγάλεις το δρόμο, να κάνεις, να ράνεις. Μπράβο. Οπότε καλό κάνεις εσύ. Εσύ, αφού κάνεις τη δουλειά σου, είναι όλο καλό. Υπάρχουν ταμπέλες καλό και κακό και είναι εφεύρεση που δολοφονούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Υπάρχει μόνο δίκαιο και άδικο. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Η συνήθεια της γλώσσας πολλές φορές μπορεί να το λέει. Όμως η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μόνο δίκαιο και άδικο. Το άδικο το κυνηγάς να το εξαφανίσεις, να το τσακίσεις. Όπου κι αν είναι. Γιατί ακόμα κι αν δεν αγγίζει εσένα, θα σε αγγίξει κάποια στιγμή, γιατί αυτό μεγαλώνει. Είναι αδιφάγο ζώο. Το δίκιο είναι πάντα δικό σου και δεν πρέπει να στο πάρει κανένα. Το υπερασπίζεσαι με την ίδια σου τη ζωή. Γιατί η ζωή σου είναι δίκαια και χτίστηκε πάνω σε δίκαιο και δικαιοσύνη της δημιουργίας. Άρα δεν επιτρέπει σε κανένα να στο πάρει. Συνελληνές μου, είμαι πολύ περήφανος για σας. Πραγματικά, τις ώρες που λείπω, τις ώρες που είμαι εγκλωβισμένος, άμα το θέλετε έτσι, το λένε αυτοί, ενώ εγώ δεν είμαι εγκλωβισμένος. Είναι ένα μεγάλο μήνυμα και ένα μεγάλο μάθημα, άμα το θέλετε, της ίδιας λειτουργίας της δικιάς σας, ο τρόπος που λειτουργείτε, ο τρόπος που λειτουργήσατε και ο τρόπος που θα λειτουργήσετε μέσα από τις καρδιές σας, από τις ψυχές σας. Πραγματικά είμαι περήφανος, έβγε σε όλα μου τα παλικάρια, σε όλες τις συνελληνίδες, σε όλες τις πολεμίστριες, τις αγωνίστριες, άξια, αξιγόνη του ελάνιου γένους, να μην φοβηθείτε και να μην τραπείτε ποτέ. Να λέτε τους όρκους, να λέτε τον όρκο μας. Αυτός ο όρκος, συνέλληνες μου, που πραγματικά είπατε και στα δικαστήρια των Ευελπίδων, σας τιμά ιδιαίτερα. Ανοίξατε μυαλά, ανοίξατε δρόμους, γιατί δεν είναι μόνο των Ελλήνων. Των Ελλήνων ως γεωγραφικό διαμέρισμα, είναι του ανθρώπου. Δεν έχει κανένα ρατσισμό, δεν έχει κανένα δόγμα, δεν έχει καμία θρησκεία. Έχει μόνο αλήθεια. Έχει αλήθεια από πολύ μακριά, ξεχασμένες, άμα το θέλετε, που οι αποστάτες προσπάθησαν να ξεχάσουμε, τώρα είναι η ώρα να θυμηθούμε όλοι, γιατί όλα τα ξέρετε, στο κεφάλι σας είναι όλα, στις μνήμες σας είναι. Μην κοιτάτε που η μνήμη σας, η ανθρωπινή, είναι μικρή. Θα πρέπει όλοι να συντονιστείτε και να μπείτε στη μεγαλύτερη μνήμη, στη μνήμη του ανθρώπου, όπου εκεί δεν υπάρχουν πρόσωπα, είναι του ίδιου του ανθρώπου, της ίδιας της δημιουργίας. Το ότι δεν τα θυμάστε δεν σημαίνει δεν τα ξέρετε. Όταν τα ακούει κάποιος, αρχίζει και τα θυμάται μέσα του. Αυτό είναι το μεγαλείο, να θυμηθούν οι άνθρωποι, να θυμηθούν τα δημιουργήματα. Και εσείς αυτό κάνετε. Αφυπνίζετε και βοηθάτε με το συντονισμό του λόγου σας να συντονιστούν, να καταλάβουν ότι και αυτοί είναι ίδιοι με εμάς. Αφού ζουν στην υδάτινη δημιουργία, θέλουμε τα ίδια. Έτσι λοιπόν είναι όρκος του ανθρώπου. Ας μιλάει για Έλλην. Γιατί Έλλην, όπως έχω ξαναπεί, είναι το δημιούργημα. Είναι το δημιούργημα της ελλάνιας δημιουργίας και όχι της ελληνικής δημιουργίας, της ελλάνιας. Με όλους τους κωδικούς και με όλες τις αλήθειες, τις αποδείξεις. Και έρχονται οι αποδείξεις. Έρχονται οι αλήθειες. Έρχονται αυτές όχι που θα σου πούμε ή που θα σου πω. Έρχονται αυτές που θα τις δεις, θα τις κατανοήσεις και θα αρχίσεις να αποδεικνύεις μόνος σου και ποιος είσαι και ποιος είναι ο άλλος. Αλλά και πώς ακριβώς πρέπει να γίνει. Θα δεις όλα τα ψέματα που έχουν γίνει εκεί μέσα. Έρχονται σημειώσεις. 7.000 σελίδες, οι οποίες σου αποδεικνύουν, σου δείχνουν όλο το συμπαντικό κομμάτι, όλο το γήινο κομμάτι, και θα δεις ότι δεν έχει ανακαλύψει κανένας τίποτα, κανένα σύμβολο, καμία γλώσσα. Θα δεις εκεί μέσα ότι ο άνθρωπος δεν έχει ανακαλύψει γλώσσα. Αυτά τα ζωάδια λένε ότι η γελιότητα θέλουν, ότι ο άνθρωπος ανακάλυψε γλώσσα και παλιά μίλαγε με κραυγές. Αυτά, δεν υπάρχουν πιο γελία ζώα στον πλανήτη από όλα αυτά τα μοιάσματα
Και όλες τις γελιότητες που λένε, βεβαίως δεν ανακάλυψε κανείς τίποτα, καμία γλώσσα. Τις γλώσσες τις κατασκεύασαν συγκεκριμένη δομή και το εξηγώ μέσα. Με αποδείξεις των γραμμάτων και το τι ακριβώς λένε. Και όλα τα γράμματα και τα σύμβολα της δημιουργίας που είναι άπειρα, θα τα δεις τώρα. Και φυσικά θα ανακαλύψεις και εσύ και άλλα σύμβολα, τα οποία είναι άπειρα. Και στους αριθμούς, αλλά και στα ίδια τα σύμβολα. Θα δεις τα πραγματικά σύμβολα ποια είναι, με ποια δομή και γιατί στείνεται το κάθε σύμβολο και ποια προτεραιότητα, σειρά προτεραιότητας έχει. Και γιατί είναι αυτό εκεί και γιατί είναι το άλλο εκεί και γιατί δεν είναι πιο πίσω. Και θα δεις τη μεγάλη αλλίωση που σου έκαναν. Θα δεις και θα συνομιλήσεις μόνος σου. Θα θυμηθεί η μνήμη σου. Θα θυμηθούν τα πάντα. Έρχονται τεράστιες αλλαγές και ανατροπές σε όλο το ψεύτικο χρόνο και χώρο. Μόνο που στο χώρο συνελληνά μου. Και άνθρωποι του πλανήτη Γαία, θα πρέπει εσύ να πολεμήσεις. Γιατί αυτός είναι ο χώρος σου που ζεις στο δικό σου βίο. Και στο δικό σου βίο ο χώρος ανήκει σε σένα. Δεν μπορεί να παρέμβει κανένας, όπως εσύ δεν μπορείς να παρέμβεις στον άλλο το χώρο. Δεν μπορείς εσύ να πας στο χώρο τον άειλο ή στον αόρατο. Γιατί εσύ ζεις. Άρα εδώ που ζεις εδώ είναι ο χώρος σου. Αν επιθυμήσεις να πας στον άλλο χώρο, περίμενε να τελειώσει ο βίος σου και θα πας. Ωστόσο, όσο είσαι στο βίο σου, είσαι στο χώρο. Και ζεις το χρονικό του πραγματικού χρόνου που αυτού σου έχουν εκλέψει. Αυτό σου κλέβουν κάθε μέρα και σου δυναστεύουν τη ζωή. Γι' αυτό και θα πρέπει να σου κοντίνουν τη ζωή, να σε δηλητηριάσουν. Να σε φαρμακώσουν, να σου δηλητηριάσουν την ψυχή με αντινόηση. Να μην μπορείς να ζήσεις, να μην μπορείς να συντονιστείς ούτε με το κορμί σου ούτε με τίποτα. Να συντονίζεσαι μόνο με το φυσικό σου το κομμάτι στο υλικό και ηλιστικό σου πεδίο. Όπου εκεί είναι κυρίαρχη, γιατί ήδη το έχουν πάρει. Το άλλο δεν το έχουν. Έτσι επιβάλλεται και έτσι σου επιβάλλονται και έτσι σε υποδούλωσαν. Θα φτάσουμε όμως εκεί. Αυτό που θέλω να πω σε όλους μου τους συνέλληνες. Έχετε τη μεγάλη ευκαιρία τώρα. Πήρατε για δεύτερη φορά ένα δικαστήριο των 600, το οποίο είναι μια μεγάλη νίκη και αυτή τη νίκη την πήρατε εσείς. Αυτή ανήκει σε εσάς. Τώρα πρέπει να γίνετε σαν και εμένα. Όπως ξεκίνησα και να μην νομίζετε ότι πρέπει να είστε όλοι μαζί. Ο κάθε ένας είναι μονάδα και ο κάθε ένας μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό που έκανα εγώ από την αρχή. Όπως σας κάλεσα και ήρθατε όλες οι ψυχές. Άγνωστες για μένα. Δεν ήμασταν παλιοί φίλοι με κανέναν. Κανέναν από εσάς εκεί μέσα δεν έχω παλιά φιλία ή παλιά γνωριμία. Μα κανέναν. Πρέπει να σας κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Γιατί αυτό το τεράστιο game, αυτό το τεράστιο παιχνίδι της δημιουργίας έπρεπε να γίνει έτσι. Φαντάζεστε ότι δεν είχα γνωστούς και δεν είχα φίλους, δεν μπορούσα να, με το στόμα που έχω ή με τη διανόηση που έχω να τους καταφέρω να έρθουν, να κάνουν, να εργαστούν. Δεν έπρεπε. Χιλιάδες γνωριμίες. Δεν φώναξα κανέναν. Πολλοί παρεξηγήθηκαν που δεν τους φώναξα κιόλας, που δεν τους είπα και τίποτα. Αλλά τους παραμέλησα για να έρθουν από τη βάση. Γιατί έπρεπε συνέλληνες να έρθουν από τη βάση. Γιατί αυτό είναι τόσο αληθινό, είναι τόσο δημιουργικό, που δεν μπορεί να γίνει με παλιά υλικά. Δεν γίνεται ένα χαλασμένο, διαλυμένο, γκρεμισμένο σπίτι γεμάτο ραγισμένα θέμελα να πάρω και να το χρησιμοποιήσω. Γιατί αυτό που φτιάχνω είναι κάτι καινούριο. Είναι δημιουργικό, είναι καινούριο. Είναι νέα δημιουργία. Και αυτό που φτιάχνουμε, αυτό που δημιουργούμε είναι εννέα. Είναι η ίδια η δημιουργία. Άρα έπρεπε να γίνει από υλικά τα οποία πρέπει να έρθουν από τη βάση. Να φύγουν όλα αυτά που ξέρανε. Να φύγουν τα χαράγματα, τα εμφυτεύματα. Να καταλάβουν, να αντιληφθούν. Για να έρθει και να μαζευτεί η κρίσιμη μάζα που θα συγκεντρώσει. Που θα συγκεντρωθεί για να γίνει αυτό το δημιούργημα. Και να ξεκινήσουμε το δημιουργικό, τη δημιουργική μας ανέλυξη. Για την απελευθέρωσή μας. Όχι μόνο την οικονομική. Βλέπετε τελικά με τόσα χρήματα, με τόσα νόμους, με τόσα ΦΕΚ, ότι δεν είναι τελικά μόνο οικονομικό. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Και αυτά μπορεί κάποιοι να μην τα βλέπετε. Αλλά μπορεί και στα γραφεία να έρθανε και για οικονομικούς λόγους. Πάλι δεν μας πειράζει. Έλα για οποιοδήποτε λόγο στο γραφείο. Θες λέγεται περιέργεια. Θες λέγεται οικονομικό. Θες λέγεται φιλοδοξία. Ακόμα και προδοσία να θέλεις. Έλα στο γραφείο. Και θα δούμε αν θα μπορείς να την κάνεις. Η δυνατότητά σου ένας προδότης να έρθει στο γραφείο και να γίνει ενεργός πολίτης και ενεργός Έλληνας είναι μεγάλη. Η δυνατότητα ένας ενεργός πολίτης δικός μας να γίνει ένας προδότης είναι πάλι μεγάλη. Άρα λοιπόν η κίνδυνη είναι μισή-μισή.
Εμείς δεν έχουμε να ρισκάρουμε τίποτα, γνωρίζοντας το στόχο και το σκοπό και τι θέλουμε. Ο προδότης θα εμφανιστεί και θα αποκαλύψει αλήθειες. Ο προδότης μπορεί να γίνει ένας συνεργός άνθρωπος, ο οποίος να δώσει στη δημιουργία του και στο σύνολο, να αντιληφθεί και να καταλάβει το μέγεθος, το μεγαλείο, της συλλογικότητας, της πραγματικής πολιτείας, του βίου και της τεράστιας χειρονομιάς που πρέπει να προστατεύσει και να αφήσει στην επόμενη γενιά, η οποία η επόμενη γενιά είναι ο ίδιος αυτός. Δεν είναι άλλος. Και η προηγούμενη γενιά πάλι εμείς ήμασταν. Αλλά έτσι θα πρέπει να τα βλέπετε τα πράγματα. Σε μια διαλυμένη κοινωνία, σε ένα διαλυμένο πλανήτη, γεμάτο δολοφονία, τρομοκρατία, ανασφάλεια, ανεργία, κλέψιμο ασύστολο του πλούτου σου, της αυθονίας σου, ακόμα και το οξυγόνο που αναπνέεις. Ερεντίζουν κάθε μέρα χιλιάδες αεροπλάνα και δεν σηκώνεται από το FIR το δικό μας κανένας να τα κατεβάσει κάτω. Βλέπεις ότι πρέπει όλα να τα αντιλαμβάνεσαι για το μεγάλο σχέδιο τελικά που δεν είναι μόνο οικονομικό. Βεβαίως σου πήραν τον πλούτο. Γιατί με τον πλούτο που σου πήρανε, με αυτό το πλούτο σε δυναστεύουν τώρα. Με το δικό σου πλούτο, με τη δικιά σου δύναμη. Σήμερα λοιπόν το παιχνίδι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και είναι πέρα από τα όρια της Ελλάδος. Και είναι καθαρά του πλανήτη. Και ευτυχώς για μας. Ευτυχώς για όλους τους ανθρώπους. Δυστυχώς για κάθε καθεστώς. Όλα θα εξαρτηθούν από το ελάνιο έθνος. Όπως τα ακούτε, από το ελάνιο έθνος, δηλαδή από εσάς που εσείς είστε ο πυρήνας, η μαγιά. Αυτή η μαγιά θα πρέπει να μεγαλώνει. Άρα, ξεχάστε που πρέπει να μιλάτε στους γνωστούς σας και να σας χαλάει την καρδιά. Παράτησε τον. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι και θα πρέπει να συστρατεύσετε όλες σας τις δυνάμεις, τη διανόηση, τους τρόπους ρε πολεμιστή, γιατί ο πολεμιστής έχει χιλιάδες τρόπους και εκμεταλλεύεται τα πάντα γύρω του. Για τον πολεμιστή, ακόμα και το νερό που πίνει ο άλλος είναι όπλο για να τον επνίξει. Χιλιάδες πράγματα γύρω σας, τα οποία νομίζω ότι δεν είναι όπλα, είναι όπλα. Το μυαλό σας είναι ένα όπλο. Όλο αυτό που συμβαίνει και όλο αυτό το σχέδιο είναι απλά ένα πολύ καλό, ελάνιο, νοητικό σχέδιο του νου. Όλα εξαρτιούνται από το νου. Ακόμα και τη διαχείριση των εργαλείων, το πώς θα τοποθετήσεις τους ανθρώπους, το πώς θα το στήσεις, το πώς θα το κάνεις, είναι καθαρά μία νόηση. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Και η στρατηγική είναι καθαρή νόηση. Σαφώς τα εξαρτήματα πρέπει να τα έχεις δίπλα σου. Άρα λοιπόν, συνελληνές μου, άνθρωποι του πλανήτη Αιγαία, στο πιο κρίσιμο μονοπάτι που είστε, έχετε χιλιάδες όπλα στα χέρια σας. Τώρα πια, μετά από 4-5 χρόνια, έχετε άλλη μία επιβεβαίωση. Δεν ξέρω πόσες χρειάζεσαι. Θέλω να καταλάβετε όλοι ότι όλοι είστε μονάδες. Και αυτή η μονάδα θα πολεμήσει όπως πολεμάω εγώ. Με όλα τα όπλα, σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα αφήνει τίποτα πίσω. Θα συγκεντρώσει τον κόσμο. Θα τον εφέρει γρήγορα. Θα βρει τον τρόπο. Θα βρει τον τρόπο να του πάρει την ασφάλεια. Θα βρει τον τρόπο να του κάνει να καταλάβει το συλλογικό. Τη συλλογικότητα της πολιτείας. Θα βρει τον τρόπο να του δείξει το μονόδρομο. Θα βρει τον τρόπο να του δείξει τις αντιθέσεις. Τόσα χρόνια των κυβερνήσεων, τόσα χρόνια των λεγόμενων, των ΦΕΚ, των αληθιών, των αποδείξεων. Αυτός είναι ο πολεμιστής, συνελληνές μου. Έτσι είμαι εγώ. Έτσι έκανα. Έτσι ήρθατε εσείς. Εσείς πώς ήρθατε? Πώς ήρθατε, συνελληνές? Σήμερα λοιπόν, πραγματικά με τιμή, σας λέω ότι είστε άξιοι. Είμαι περήφανος για όλους σας. Θα συνεχίσετε να κάνετε τα μέγιστα. Είναι υποχρεωτικό η συστράτευση όλων των γραφείων και όλων των μελών. Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, είναι ο μονόδρομος αυτός. Όπως έχω ξαναπεί. Ή παίρνουμε τη νίκη και τα παίρνουμε όλα. Μα όλα. Ή αν χάσουμε τα χάνουμε όλα. Αυτή η μάχη έχει ή όλα ή τίποτα, να το θυμάστε. Και αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και αυτοί που κάθονται απέναντί μας. Αυτοί που κάθονται απέναντί μας αύριο θα είναι μαζί μας, γιατί θα καταλάβουν. Και για να καταλάβετε, αν πρέπει να καταλάβουν, θα σας εξηγήσω τούτο. Ωραίες είναι Έλληνες. Υπήρχαν στελέχη μέσα μας που ήταν χρόνια μαζί μας και 6 μήνες με αντινόηση και με πλήση εγκεφάλου από τους προδότες, τους 3 ή τους 4. Θα έχουμε κι άλλους, αλλά δεν πειράζει. Θα τους βρούμε. Θα το κανονίσουμε. Έφτανε να γυρίσει το μυαλό τους και να μην σκέφτονται το στόχο, το σκοπό και να λένε
να λένε διάφορα πράγματα για μένα, είχε τον ίδιο το στόχο και το σκοπό. Οι άνθρωποι που ήταν μαζί μας, οι άνθρωποι που καταλαβαίνανε. Τώρα εσύ θες να καταλάβει ένας πολύ γρήγορα, ο οποίος είναι καινούριος, ο οποίος δεν έχει καταλάβει και γιατί αντιπαλεύει ή γιατί είναι πλανεμένος. Βλέπετε πόσο αγώνα. Οι άνθρωποι που ήταν δίπλα σας. Και με την πρώτη ευκαιρία, φυσικά αν δεν έλειπα, δεν θα υπήρχε κανένα ζωντόβολο από αυτά τα τρία, τα τέσσερα και τα άλλα να λένε μπουρδες, θα τους είχα πάρει το κεφάλι. Αλλά ωστόσο φτάναν αυτοί οι 6 μήνες ή 5 να κάνουν μια ζημιά. Δήθεν. Δεν έχει γίνει καμία ζημιά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συνέλληνες οι οποίοι είναι πολύ αλαφροίσκιωτοι. Ενδεχομένως και λειψοβαρείς. Και έχουν ανάγκη πάλι από σένα. Μην τους κατηγορείτε που είπανε λόγια. Τα λόγια εύκολα τα λένε. Πολλοί από αυτούς νομίζαν ότι κάναν και το σωστό. Γιατί είπα, θες από βλακεία. Θες επειδή είσαι ηλίθιος. Θες επειδή έχεις έπαρση. Γιατί όταν έχεις έπαρση, βεβαίως θα προδώσεις από έπαρση. Και δεν ξέρεις ότι είσαι και σε έπαρση. Και δεν ξέρεις και τι προδίδεις. Θες από προδοσία, το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Ο βλάκας, ο ανόητος με τον προδότη φέρνει το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί αν έχει φοβηθεί, αν έχει έπαρση ή αν είναι ευκολόπιστος ή αν δεν έχει βάσεις δικές του γεραίες, σας λέει ότι έχει βάσεις. Βλέπεις να έχει κανείς βάσεις. Γεραίες. Εδώ δεν είδατε στελέχη, υποτίθεται δίπλα μου, να μην ξέρουν τι είναι οι αξίες ή να μη σέβονται τι λένε. Δεν τους είδατε. Γιατί επειδή το φωνάζανε, καταλάβαν και τι είναι. Πάρα πολλοί έχουν καταλάβει. Μερικοί όμως λένε ότι κατάλαβαν. Δεν πειράζει όμως. Έφτασε μια στιγμή να δείξει ένα βάθος. Τι ακριβώς έχει γίνει. Βλέπεις πόσοι ήταν μαζί σου οι οποίοι μέχρι να μιλήσω που περάσαν 6 μήνες. Τόσο έπρεπε να περάσουν για να μιλήσω. Μήπως δεν μπορούσα να μιλήσω νωρίτερα. Δεν έπρεπε να μιλήσω νωρίτερα. Για να δούνε και το βάθος. Για να δούνε και οι ίδιοι τι έχει γίνει. Για να καταλάβουν και οι ίδιοι ότι είναι ναυαγοί. Γιατί αν μίλαγαν νωρίτερα, δεν θα είχαν καταλάβει και δεν θα είχαν βγει τόσα πολλά έξω. Και τώρα θα υπάρχει μια διορθωτική δικαιοσύνη. Η διορθωτική δικαιοσύνη είναι ότι θα σου δώσω τη διορθωτική δικαιοσύνη και θα πρέπει να την αποδώσεις πίσω στο σύνολο των ανθρώπων. Στο δικό σου σύνολο που ζεις και συγχωράς μαζί τους. Αυτά είναι μεγάλα μαθήματα τα οποία τα χρειάζεσαι αργότερα. Για φανταστείτε τώρα συνέλληνες να είχαμε κυβέρνηση. Και σε αυτά τα άτομα τα οποία δεν καταλάβαν καλά ή δεν είχαν γερές βάσεις και δεν καταλαβαίνουν καν τη στρατηγική ούτε τι γίνεται, απλά σέρνονται μαζί μας, σέρνονται. Αλλά δεν πειράζει που σέρνονται, πάλι δικά μας παιδιά είναι. Δικά μας παιδιά είναι και λίγο τα χαζά και τα πιο έξυπνα και τα πιο βλαμμένα, όλα δικά μας είναι. Γιατί η ποικιλομορφή κοινωνία ή ακόμα εκείνοι που δεν έχουν καταλάβει και καλά. Φανταστείτε λοιπόν τώρα που παρεξηγείτε τους καινούριους. Μην παρεξηγείτε τους καινούριους. Δεν είναι εύκολο. Γιατί εμείς είμαστε όχι σκληροπυρηνικοί, μα στη βάση των αληθιών. Και αυτές οι αλήθειες είναι πολύ βαριές να τις δεχτούν. Αλλά αυτές είναι οι δικές τους. Και κανένας δεν δέχεται την αλήθεια. Είναι σαν αυτόν που τον κερατώνει η γυναίκα του με όλη τη γειτονιά, αλλά δεν δέχεται τον κερατώνει. Και αν αυτό τη δεχτεί την ιδέα, θα πρέπει να τη διώξει. Και δεν θέλει να τη διώξει την ιδέα αυτή τη γυναίκα. Έτσι μένει μια ζωή κερατάς. Γελάει όλη η γειτονιά, αλλά αυτός είναι ευτυχισμένος. Ακριβώς το ίδιο έχει συμβεί τώρα. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι εσείς μεταξύ σας, ιδιαίτερα με τους συνέλληνες, πρέπει να τους ανέχεστε με την έννοια ακριβώς αυτό που είναι. Έτσι ήταν ένα μεγάλο δείγμα. Για φανταστείτε τώρα αυτοί που δεν κατάλαβαν καλά και που φτάσαν 5-6 μήνες να γυρίσουν τα μυαλά τους, να φύγει από το στόχο το σκοπό, να αδρανοποιηθούν, να διαλύεται η τεράστια λεωφόρος και αυτός ο τεράστιος οργανισμός, το δημιούργημα των Ελλήνων και της απελευθέρωσης του πλανήτη, γιατί οι σύμβουλοι τους ήταν ο Μιμίδης ο Θοδωρόπουλος, το άλογο ο μηχανουργός κάτω που είχε εκεί ηλεκτρολόγος, τι είναι να πούμε, η Χαραλάμπους, η οποία λέει ότι είναι αρχιτέκτονας αλλά είναι διακοσμητής εσωτερικού χώρου, δεν πειράζει, έχουμε μπλέξει, δεν ξέρουμε και τι είναι ο αρχιτέκτονας, και αυτό το περιβάλλον τώρα το διαλύουν. Φανταστείτε να είχαν κυβέρνηση τώρα και να ήταν οι σύμβουλοι αυτοί στο Υπουργείο τους. Και από τα Υπουργεία αυτά ή από τις θέσεις, άμα το θέλετε, όχι μόνο των Υπουργείων, γιατί δεν είναι μόνο οι θέσεις των Υπουργείων,
100.000 με 150.000 θέσεις είναι υπεύθυνες σε μια κυβέρνηση όπως η δικιά μας. Κλειδιά. 150.000 θέσεις, κλειδιά. Και να είναι σε θέση κλειδί και να παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Και να έχεις ένα άτομο το οποίο να κουνιέται και να μην ξέρει, να πελαγοδρομεί και να μην ξέρει που είναι. Βλέπετε που τώρα είναι ένα μεγάλο σχολείο, σχόλι. Για να καταλάβετε και να δούμε και εμείς τα άξια, τα άτομα ή τα άτομα που αντιλαμβάνονται ή τα άτομα που δεν αντιλαμβάνονται, που πάλι δικά μας είναι. Απλά να ξέρουμε ακριβώς. Γι' αυτό τις επόμενες μέρες θα πρέπει να βγει μια επιτροπή δεοντολογίας με σκυροπυρηνικούς συνέλληνες, οι οποίοι έχουν δείξει, οι οποίοι θα καταγράφουν τις κινήσεις για να γνωρίζουν και να έχουμε μια βεβαίωση και μια, αν το θέλετε, ένα αρχείο. Τι είναι ο καθένας, τι προσφέρει ο καθένας, πόσο δυνατός είναι ο καθένας, πόσο πελαγοδρομεί, όλοι δικοί μας είναι. Αλλά να κάνουμε μια αξιολόγηση, ρε παλικάρια, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Θα έρθουν αύριο και κοντά είναι οι μέρες να πάρετε θέσεις, να πάρετε θέσεις κλειδιά. Πού θα δοθούν αυτά τα κλειδιά, με την γνωριμία. Έλα Βασίλο και πάρ' το. Έλα ρε Πέτρο, εσύ που ήσουν καλός, ναι, και επειδή έκανες λίγες αφίσες. Για να δούμε, έχει περάσει 5 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια έχουμε δράσεις. Έχουμε συνέλληνες που κινήθηκαν ανάποδα, καλά, καλώς, καλύτερα. Έχουν λόγο, έχουν διάβια, έχουν νόηση. Άλλος έχει περισσότερη, άλλος έχει λιγότερη. Άλλος είναι πολύ πιο δυνατός, πιο δυναμικός, πιο σταθερός. Να υπάρχει μια αξιολόγηση. Τώρα λοιπόν αξιολογούμε πώς, με την γνωριμία ή με την αυλή μας. Θα βγει λοιπόν μια επιτροπή διοντολογίας, η οποία θα θεσπιστεί από εσάς πάλι τους ίδιους, όπου οι πληροφορίες έρχονται από εσάς. Και σε μια κεντρική διοίκηση, οι πληροφορίες δεν μπορούν να τις ξέρει. Ποιος να τις ξέρει, 3, 4, 5 άτομα που είναι στην κεντρική. Μα αφού η κεντρική είστε όλοι εσείς. Πρέπει να καταλάβετε, συνέλληνες, ότι η κεντρική είστε όλοι. Και οι περιφέρειες που εγώ άνοιξα, και κανένας άλλος, και τις σαμποτάραν όλοι οι άλλοι, και δεν μπορούν να σαμποτάρουν τίποτα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά εμένα ή όλο τον οργανισμό, είναι για να παραλάβετε εσείς, γιατί εσείς είστε η κεντρική διοίκηση. Η κεντρική είστε όλοι εσείς. Και εσείς από την κεντρική θα μας δίνετε πληροφορίες για το κάθε άτομο, για να ξέρουμε και να αξιολογούμε τα πράγματα, διότι θα πρέπει να συστρατευτείτε γρήγορα τώρα, να δείξετε όλο σας το μεγαλείο και της ψυχής σας, αλλά και της ίδιας της προσωπικότητάς σας, για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο, να επιλέξουμε και με κάποιες συνεντεύξεις τους βουλευτές μας. Θα κατεβάσουμε 600 βουλευτές. Θα πρέπει κάποια στιγμή να αξιολογηθούν κάποια άτομα και να αξιολογηθούν μέσα από εσάς, όπου εσείς θα τους προτείνετε, όπου εσείς θα τους ψηφίσετε και εσείς θα τρέξετε σε μια προεκλογική εκστρατεία για να πάρουμε την Ελλάδα. Αυτό για να γίνει θέλει μια πολύ συγκεκριμένη βάση. Και η βάση θα έρθει από τις κεντρικές περιφερειακές διοίκησεις, αλλά και από όλα τα γραφεία. Όταν τώρα στην κεντρική περιφερειακή διοίκηση είστε εσείς τα γραφεία, που τα γραφεία είναι αυτόνομοι οργανισμοί δικοί σας. Άρα, ο ιδρυτής της κεντρικής και ο ιδρυτής του φορέα είστε εσείς οι ίδιοι. Αφού εσείς εκλέγεστε στις περιφερειακές διοίκησεις και η περιφερειακή διοίκηση είστε εσείς, που εσείς δίνετε τις πληροφορίες. Αν μια πληροφορία δεν αξιολογηθεί και δεν τη δώσετε σωστή, δεν θα έχει σωστή κρίση η κεντρική διοίκηση, η οποία μόνο εκτελεί, δηλαδή είναι η εξουσία. Εξουσία είναι εκτός την ουσία. Η ουσία στην προκειμένη περίπτωση είστε εσείς. Όλα τα γραφεία, τα τοπικά, που έχετε όλες τις πληροφορίες, όπου εσείς είστε στον τόπο σας και στο δήμο σας και εκτελείτε την καταστατική διαδικασία του στόχου και του σκοπού. Από την άλλη, θέλω να ανοίξετε όλοι τον κανονισμό όλων των γραφείων πώς ανοίγουν. Γράφει μέσα τόσο αναλυτικά πώς πρέπει να κάνετε δράσεις, πώς πρέπει να έχετε δελτία τύπου, πώς πρέπει να έχετε εκπρόσωπο τύπου, όλα τα γραφεία και όλες οι περιφέρειες. Πρέπει να πάτε γρήγορα και σοβαρά σε μια μεγάλη οργάνωση. Πρέπει να οργανωθείτε και να συστρατευτείτε γρήγορα για τις επόμενες μέρες. Με όλα αυτά τα οπλικά συστήματα αλλά και με την καινούργια απόφαση, σπάει όλο το καθεστώς και θα πρέπει το μήνυμα να είναι βαρύ και βαθύ. Με σταθερές βάσεις να μην κουνιέται τίποτα. Συν όλα τα άλλα εργαλεία.
Αγγλία που έρχονται. Και δεν θέλω να κάνω άλλες ανακοινώσεις γι' αυτό, θα γίνει σε άλλη εκπομπή. Έρχονται τεράστια πράγματα τα οποία θα πρέπει να είστε έτοιμοι και συστρατευμένοι να τα παραλάβετε και να τα διαδώσετε. Οπότε να εκτελεστεί ένα σχέδιο της απελευθέρωσης έτσι όπως έχει σχεδιαστεί. Συνέλληνες, είναι υποχρεωμένοι όλα τα γραφεία, είναι υποχρεωμένα όλα τα γραφεία να συστρατευτούν γρήγορα οι κεντρικές περιφερειακές διοικήσεις. Οι αρχαιρεσίες να βοηθήσετε την κεντρική διοίκηση ώστε να διορίζει και να διορίσετε και εσείς από τις κεντρικές περιφερειακές διοικήσεις άτομα τα οποία μπορούν να προσφέρουν, έχουν καλές πένες να γράφουν, να οργανώνουν, να βρίσκουν ακίνητα, να ανοίγουν γραφεία στην περιφέρειά σας. Πρέπει να ανοιχτούν γρήγορα, το κάθε γραφείο πρέπει να ανοίξει τουλάχιστον ένα ή δύο. Είναι υποχρεωτικό το κάθε γραφείο στην Ελλάδα να ανοίξει άλλο ένα, γιατί με τα άτομα του γραφείου που γνωρίζουν τη διαδικασία, που είναι ήδη έτοιμο και ήδη μοιημένο, πρέπει από αυτά τα άτομα να αξιοποιηθούν και να ανοίξουν γραφεία σε περιοχές που δεν υπάρχουν. Άξια, μην σημειώνουμε ποια γραφεία ανοίγουν και ποιες ομάδες. Σας είπε κανείς ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι άξιος και ποιος δεν είναι, και ποιος είναι αξιότερος, ακόμα και ποιος οτιδήποτε κάνει. Λάθος. Δεν υπάρχει κάτι, αγαπητοί μου, που να μην το γνωρίζω για σας. Άρα δεν με παραξηγεί τίποτα. Ούτε μπορώ να παραξηγηθώ με κανέναν. Όταν τελειώσω από αυτή την περιπέτεια, ή που νομίζει το καθεστώς ότι μου έχει το μοιράσει περιπέτεια, που τελικά είναι το σχολείο το δικό σας, θα τα βρω εγώ μαζί τους. Μην ανησυχείτε. Για άλλους έχω τον τρόπο μου. Το μόνο που είναι τώρα για σας είναι να συστρατευτείτε όλοι. Να ανοίξουν άλλο ένα. Η μεγάλη σας επιτυχία είναι να βάλετε όλοι τα δυνατά σας. Να κάνετε τα μέγιστα. Να κάνετε τις δράσεις σας. Έχετε όπλα, έχετε αλήθειες. Έχει επιτεθεί το καθεστώς 170 γραφεία και τα έχει σπάσει και έχει κάνει δολιοφθορές. Όλα τα κανάλια έχουν πει για μας τα πάντα. Σήμερα με την απόφαση αυτή είναι υποχρεωμένα όλα τα γραφεία με δομημένο λόγο και δομημένη επιστολή και με άποψη των νομικών συμβούλων είτε της κεντρικής περιφερειακής διοίκησης του κάθε τόπου είτε της κεντρικής των Αθηνών να πάνε σε όλα τα τοπικά κανάλια που γράψαν αντίθετα για μας και τόσο καιρό λιδωρούν ότι είμαστε απατεώνες, ότι είμαστε οτιδήποτε και να υποχρεώσουν τα τοπικά κανάλια, εφημερίδες, site, τα πάντα, όλα, να επανορθώσουν όλα αυτά τα άσχημα και τις τεχνικές προπαγάνδες που κάνανε. Είναι υποχρεωμένοι εκ του νόμου όποιο κανάλι, όποιο site, όποιο εφημερίδα έγραψε αντίθετα και αντίστροφα από την αλήθεια να μας δώσει τον ίδιο χώρο και να επανορθώσει αυτό που έκανε. Σε αντίθετη περίπτωση θα κινηθούμε νομικά απέναντί τους. Είπες ότι είμαστε απατεώνες. Είπες ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση. Είπες ότι δεν υπάρχουν τα 600. Είπες όλες αυτές τις ιδέες. Ωραία. Επανόρθωσε τώρα. Με δημοσίευμα. Κανονικά. Είναι υποχρεωμένοι εκ των νόμων. Δεν γίνεται να 6 μήνες τα κανάλια να βρίζουν και να σε λένε απατεώνα και στο χτεσινό δικαστήριο, προχτεσινό, πότε έγινε. Να γράφουν. Να μην γράφουν τίποτα. Να μην λένε τίποτα. Παρά να κάνουν ακόμα αντινόηση και να κάνουν προπαγάνδα. Όχι, αυτό είναι άδικο. Δεν θα επιτρέψουμε άλλο άδικο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε άλλο άδικο. Δεν θέλουμε κάτι άλλο από το δίκαιό μας. Πάντα ζητάμε το δίκαιο και το δίκαιό μας. Αυστηρά και μόνο. Άρα είναι η μεγάλη σας ευκαιρία να επιτεθείτε για το δίκαιο. Το οποίο είναι δικό μας. Και ό,τι άδικο όποιος το κάνει να το εξαφανίσουμε. Δεν θέλουμε άδικο. Δεν μπορούμε άλλο άδικο. Άλλωστε και όλη η δικαιοσύνη που είναι ουσίας, όλοι οι νόμοι υποτίθεται είναι ουσίας, είναι για την αποφυγή του άδικου. Για να μην παράγεται άδικο. Θα το πράξουν. Έχετε τεράστια δύναμη αυτή τη στιγμή. Πρέπει να την εκμεταλλευτείτε. Σας ξέρουν και οι πέτρες. Με ξέρουν και οι πέτρες. Σκόνη να σηκώσεις, σώρας λέει από κάτω. Είναι η τεράστια ευκαιρία όλων. Να διπλασιάσουμε τα γραφεία και να διπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας. Συστρατευμένοι όλοι, με τεράστια νόηση όπως την έχετε, να αξιοποιηθούν όλα τα στοιχεία, υπάρχουν καλές πένες εκεί μέσα, φωνάχτε τους να γράφουν άθρα, να καυτηριάζετε οτιδήποτε πολιτικό άδικο υφίσταται γύρω σας από όλο τον πολιτικό κόσμο, με όμορφες, με δίκαιες λέξεις.
Καυτηριάζετε το άδικο. Δεν βλέπετε πρόσωπα εσείς. Δεν υπάρχει πρόσωπα για μας. Γιατί τα πρόσωπα για αυτούς είναι σήμερα είναι αυτοί, αύριο είναι άλλοι. Δεν μας ανησυχούν τα πρόσωπα. Είναι αυτό που παράγουν όλοι μαζί. Συνέλληνές μου, συμπολεμιστές μου, θα ξαναπώ άπειρη τιμή και άπειρο σεβασμό. Είμαι περήφανος. Είναι σίγουρο και ξέρω ότι θα φτάσουμε στη νίκη. Το αν καθυστερεί, καθυστερεί από εσάς. Όχι από τους άλλους. Από εσάς. Αυτοί που δεν το γνωρίζουν ή που είναι πλανεμένοι, περιμένουν εσάς. Όλοι περιμένουν εσάς. Αυτό πρέπει να ξέρετε. Μην κάθεστε εμένα μεμονωμένο, μην ξανακούσω ποτέ εμένα μεμονωμένο παράδειγμα τι σου είπε ένας γνωστός σου. Σου είπε ένας γνωστός σου. Σου είπε ένας πίτουρας. Και γιατί μου το βάλεις εδώ μέσα. Τι κάθεσαι και το φωνάζεις. Πήγε σε όλους. Είναι χειμώνας. Σπίτι-σπίτι. Σε σπίτια 30-40 άτομα να τους ενημερώνετε για τα πάντα. Έχετε δύναμη στα χέρια σας τώρα. Να ξεκινήσουν γρήγορα τα εξώδικα της ΔΕΗ, του νερού, των εφοριών, των τραπεζών. Ξεσκίστε τους τώρα. Τώρα λοιπόν είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει να βγείτε έξω. Εκτός από τις διαδηλώσεις σας, τις δράσεις σας, όλοι παντού, ένας πυρήνας φτάνει να μαζέψει σε σπίτια 30-40 άτομα και να τους εξηγήσει. Μόλις σου εξηγήσει κάποιος άνθρωπος που καταλαβαίνει ή που αντιλαμβάνεται και έχει καταλάβει τα πάντα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πυρήνες. Να ξέρετε ότι ο επόμενος που θα βρείτε, ας είναι άγνωστος. Γιατί άγνωστοι. Γιατί όλοι για μένα ήσασταν άγνωστοι. Είναι ένας πυρήνας. Και όλο αυτό θα εξαρτηθεί από εσάς. Αυτό να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτός είναι ο τρόπος για την απελευθέρωσή μας και δεν είναι τα κανάλια. Τα κανάλια μας πάνε κόντρα και ξέραμε από την αρχή. Τα δόγματα, τα κόμματα, τα ΜΜΕ, οι εφημερίδες όλοι είναι σε μία κόντρα μαζί μας. Αν θέλετε να τα ξεφτυλίσετε, να τα ακυρώσετε, που είναι ίδια ακυρωμένα, αλλά ο κόσμος παραμένει γιατί δεν έχει άλλη ενημέρωση, είναι να βγείτε στον δρόμο, στις δράσεις και να μπείτε στα σπίτια μέσα. Γιατί οι τηλεοράσεις είναι μέσα σπίτια. Άρα λοιπόν βιάζουν τον κόσμο από ένα γυαλί. Άρα εσείς πρέπει να μπείτε μέσα στα σπίτια. Να κλείνετε ραντεβού σε σπίτια, σε καφετέρειες, αλλά και σε σπίτια, σε σπίτια. Ούτε καφετέρειες, γιατί ντρέπεται να πάει στην καφετέρια να ακούει ο κόσμος. Στο σπίτι. Μαζεύονται 30-40 άτομα, ενημέρωση. Τι του λες για τα δικά του, πώς να ξεχρεώσει, πώς να πάρει τη ζωή του, πώς να συστρατευτεί, πώς να έρθει να γίνει ένα με τους ίδιους τους ανθρώπους. Να μην είναι μακριά από τους ανθρώπους. Σήμερα στις πόλεις δεν γνωρίζεις την απέναντι σου πόρτα. Είναι σχεδόν όλοι τσακωμένοι και αν δεν είναι τσακωμένοι, είναι, δεν γνωρίζονται. Όλη αυτή την ένωση την κάνουμε εμείς. Σήμερα είμαστε στην ένωση των βάσεων, της πραγματικής βάσης. Αντιθέσεις, αντιστροφές, παρεξηγήσεις θα έχετε γιατί είστε διαφορετικοί. Εδώ στο σπίτι, με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου σκοτώνες. Τα παιδιά σκοτώνονται μεταξύ τους και τσακώνονται. Εσείς συζητάτε για εσάς. Αυτό εν μέρει είναι υγεία όταν δεν πάει στο προσωπικό. Όταν πάει στο προσωπικό είναι μεγάλο πρόβλημα και είναι εγωιστικό. Όποιος τσακώνεται για προσωπικό λόγο στην Ελλήνων Συνέλευση είναι καθαρά εγωιστικό που σημαίνει χαζάρικο εβραϊκό. Μπορείς να διαφωνήσεις για το συλλογικό. Δεν μπορείς ποτέ να πας στην παρεξήγηση στο προσωπικό. Γιατί κανείς από εσάς εκεί μέσα δεν έχει προσωπικό. Όταν το συλλογικό το κάνει προσωπικό, τότε είναι θέμα εγωιστικό και έχετε φύγει από τη βάση του σκοπού και του στόχου. Οπότε δεν είστε καν στην Ελλήνων Συνέλευση. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Γραφεία. Ανοίγεται 300 γραφεία ακόμα. Στον επόμενο μήνα πρέπει να ανοίξουν 300 γραφεία. Είναι υποχρεωμένοι όποιος έχει γραφείο να ανοίξουν άλλο ένα γραφείο σε διαφορετικό δήμο, περιοχή, χωριό, πόλη, παντού. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω. Διπλασιάστε τις δυνάμεις τώρα. Είναι εντολή για καθήκον όλων μας. Είναι διαταγή για μερικούς. Αυτοί που θα ανοίξουν 2 και 3 γραφεία θα έχουν πιο μεγάλη συστράτευση για τις βουλευτικές και δημοτικές εμφανίσεις. Πρέπει εμείς καταγράφουμε τι γίνεται. Γρήγορα συστρατευτείτε σε όλες τις κεντρικές, σε όλα τα γραφεία. Οι κεντρικές περιφερειακές διοικήσεις να βγάλουν άτομα τα οποία να τρέξουν τη διαδικασία. Πρέπει να διπλασιάσουμε τώρα, είναι κλειδί ο χρόνος, να διπλασιάσουμε τώρα τα γραφεία μας. Γρήγορα. Γρήγορα να διπλασιάσουμε τα γραφεία μας. Μια διπλασίαση των γραφείων μας θα σας δώσει την νίκη. Διπλασιάστε τα γραφεία τώρα. Βγείτε έξω και φέρτε πυρήνες, βρείτε τον κόσμο. Ο κόσμος περιμένει από εσάς. Θέλει τα κατάλληλα λόγια. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Τιμή μου, έχετε τον άπειρο σεβασμό μου. Προχωράμε μέχρι το τέλος. Η νίκη είναι δικιά μας και μόνο δικιά μας. Μέχρι το τέλος. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.